Υπάρχει περίπτωση τώρα που είχαμε αυτή την ευκαιρία να το ξανασκεφτούμε το πράγμα και να δούμε ότι ίσως δεν είναι τόσο απειλητική η Βασιλεία, είναι κάτι το οποίο έχει κλείσει στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τους εσθεμένους, όπως το περιγράφετε εσείς, να πούμε ναι, είναι η πριγκίπισσα Ολυμπία. Να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στον τρόπο που τους σχολιάζουμε και τους παρακολουθούμε και τα ΜΜΕ. Σε προεκλογική περίοδο αποκλείεται. Ήταν ένα θέμα ταμπού που, αν θυμάστε παλιά, που να θυμάστε, υπήρχαν αριστεροί οι οποίοι κρύβαν το ριζοσπάστη να μην τους δει κανείς. Ναι. Τώρα αυτό έχει πάει από την άλλη πλευρά και ντρέπεται κανείς να πει «Ναι, μου αρέσουν οι βασιλιάδες». Ναι. Μου αρέσει αυτό το... Ναι. Να μην το περιγράψω. Ναι. Το σύριαλ, να πούμε. Είναι ένα σύριαλ ζωντανό. Μου αρέσει αυτό το είδος. Ναι, ναι. Μου αρέσουν. Το είδος των ανθρώπων. Τώρα είναι αυτοί που φοβούνται να πούνε και τους τίτλους, τα ονόματα. Ναι. Νομίζω ότι με το περιοδικό Life and Style το σπάσαμε αυτό το ταμπού. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος... Θα σπάει περισσότερο. Οι νεότερες γενιές και οι ψύχρεμοι άνθρωποι, οι εχέφρονες, αυτοί που δεν... κάνουνε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, σπέκουλα, από το λατινικό, το speculation, το γαλλικό. Αυτοί δηλαδή που δεν εργαλειοποιούν, πάλι μια έκφραση πολιτική, το θέμα για να κερδίσουν ψήφους. Πέρα από τους πολιτικούς, νομίζω ο κόσμος τους είδε με συμπάθεια, είδε μια οικογένεια να θρηνεί, μέσα σιωπώντας. Ναι, δεμένη οικογένεια επίσης. Από την αρχαιότητα, η κηδεία συνδέεται με τη σιωπή. Μόνο στην τηλεόραση χαχάνιζαν σαν να ήταν να σχολιάσουν ένα reality show.